Να δούμε τώρα σε αυτό το deal το οποίο βάζει τη ΔΕΗ, νομίζω, σε νέα πίστα, έτσι. Ποιος θα το έλεγε τώρα ότι η ΔΕΗ, η υπερχρεωμένη, το βάρος για, για όλους μας, έως και το 19, ξαφνικά να γίνει μια εταιρεία που άντεξε στην ενεργειακή κρίση, ενώ κατέρευσαν ευρωπαϊκές πάρα πολλές εταιρείες, έκανε εξαγορές και συνεχίζει. Και η ΔΕΗ που και μεταμορφώνεται. Έλεγε να μου φτιάξει το ρεύμα, να μου το φτιάχνει η Γκρίνια να αγοράζει. Και ουρές, παντού ουρές. Ναι. Τι είναι αυτό με τις ουρές. Να αγοράζει η ΔΕΗ σήμερα τον Κοτσόβολο κάνοντας ένα πολύ εντυπωσιακό άνοιγμα στο retail, έτσι, το οποίο πραγματικά είναι. Είναι εντυπωσιακό τι πήρε. Εντυπωσιακό. Δηλαδή έδωσε 200 εκατομμύρια ευρώ, πήρε 95 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Πρόσεξε, η εταιρεία αυτή. Το Κοτσόβολο αγόρασε, να το πούμε ξανά. Αν ο Κοτσόβολο έχει 0 δανεισμό. Από τη Βρετανική Κάρις, παρακαλώ. Έχει πάρα πολλά κέρδη. Περιλαμβάνεται στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Ποιο είναι το σχέδιο της ΔΕΗ για να καταλάβει να πούμε κάποιοι πρώτα για το τι δουλειά έχει. Τον έχει η Βρετανική εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να ρευστοποιήσει κάποιες από τις κερδοφόρες εταιρείες της, γιατί έχει υποχρεώσεις που πρέπει να πουλήσει και προφανώς διαλέγει ένα από τα φιλέτα της για να το μοσχοπουλήσει. Εταιρεία που δεν έχει δανεισμό και έχει κέρδη. Αυτή είναι ο Κοτσόβολος. Και καλή διοίκηση. Και καλή διοίκηση, βεβαίως. Ο Κοτσόβολος. Λοιπόν, η ΔΕΗ όμως τι κάνει, γιατί αναρωτιέται κάποιος τι κάνει η ΔΕΗ ξαφνικά και παίρνει το Κοτσόβολο. Παντού οι ενεργειακές εταιρείες γίνονται μεγάλοι όμιλοι οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες. Για παράδειγμα, αντλίες θερμότητας, μονάδες εξοικονόμησης ρεύματος, συστήματα εξοικονόμησης ρεύματος, ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες κάνουν εξοικονόμηση ρεύματος. Και πακέτα. Είναι πάρε τις συσκευές, πάρε και το ρεύμα από μένα. Μπράβο. Ως πάροχο, δηλαδή πια, επειδή οι εταιρείες δεν είναι όπως παλιά, δεν είχαμε έτσι, μόνο μπράβο τη ΔΕΗ. Και τέλος, τώρα φτιάχνουν πακέτα και ανοίγονται σε νέους χώρους για να μπορέσουν να έλξουν παραπάνω καταναλωτές. Γενικώς η ΔΕΗ του 2023 δεν έχει καμία σχέση με τη ΔΕΗ που γνωρίζαμε. Είναι μια ΔΕΗ η οποία πλέον έχει ελάχιστες λιγνητικές μονάδες, έχει υδροελεκτρικά, έχει μεγάλα εργοστάσια, έχει πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως παραγωγός. Λέμε, πλέον είναι στο ανταγωνισμό ως πάροχος. Να πούμε και καμιά καλή κουβέντα, γιατί πραγματικά το να φτάσει σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα εύκολο δεν ήταν. Καθόλου. Σημαίνει ότι έχει μια διοίκηση η οποία έκανε βήματα γρήγορα. Και σημαίνει επίσης ότι ήταν και μια εταιρεία η οποία είχε τρομερές δυνατότητες. Απλά χρειαζόταν κάποιος να πάει και να τις αφήσει να βγουν προς τα πάνω. Και αυτό έγινε. Και αυτό μας αφορά όλους. Και είναι καλό για όλους μας. Για τη χώρα είναι καλό. Να δούμε το επόμενο. Αυτά. Τελειώσαμε. Okay. Χαιρετώ. Γεια σας.